Θα πληρώσω με κάθε τίμημα. Το τι θα πληρώσω δεν ξέρω. Θα πληρώσω με κάθε τίμημα για αυτή τη δηλώση που είχα κάνει και για αυτή την προτροπή. Έτσι. Ό,τι είναι και πρέπει να το πληρώσω, θα το πληρώσω. Με την παρέτησή μου, με τον αγώνα μου, με τα χρήματα που πρέπει να πληρώσω. Θα πληρώσω με κάθε τίμημα αυτό εδώ. 30 Σεραίοι έμποροι της πόλης των Σερών έλαβαν τα κλητήρια θεσπίσματα έτσι ώστε να καθίσουν στο εδόλιο στις αρχές Οκτωβρίου, κατηγορούμενοι γιατί λειτουργήσαν τα καταστήματά τους την τελευταία Κυριακή του χρόνου, την 29η Δεκεμβρίου, Κυριακή που δεν συμπεριλαμβανόταν στις νόμιμες 7 του έτους. Η πρωτοβουλία της λειτουργίας της αγοράς άνοικε στην τότε διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου και στην Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών. Σήμερα ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Σωτήρης Κοτσαμπάς, δηλώνει ότι αναλαμβάνει την ευθύνη και το κόστος της προτροπής του προς τους Σεραίους εμπόρους να λειτουργήσουν τα καταστήματά τους τη συγκεκριμένη ημέρα. Είχαμε τη δέσμευση του Υπουργού από κάτω ότι θα μας στείλει την εγκύκλου μέχρι τελευταία μέρα. Γι' αυτό προτρέπαμε και τον κόσμο να ανοίξει τα καταστήματα. Παρ' όλα αυτά ήθελε και ο κόσμος και ο κόσμος της αγοράς ήθελε να ανοίξει γιατί ήξεραν εκείνη την ημέρα ότι υπάρχουν χρήματα στο πορτοφόλι. Να μην τα ξεχνάμε αυτά, γιατί κάποιοι παπαγαλίζουν ορισμένα πράγματα. Εκείνη την ημέρα, 29 Δεκεμβρίου, ο κόσμος έχει λεφτά στο πορτοφόλι. Και ήταν η καλύτερη μέρα της αγοράς και δούλεψαν τα καταστήματα. Προτρέψαμε τον κόσμο και εμείς τον κύριο Μουσιάδη και από τον κύριο Τζιτζικώστα. Όλοι μαζί είχε γίνει η σύσκεψη αυτή και είπαμε ναι, θα ανοίξει η αγορά. Όπως άνοιξε και σε όλη την Ελλάδα. Δεν άνοιξε μόνο στις Σέρες. Να μην τρελαθούμε δηλαδή. Σε όλη την Ελλάδα είχαν ανοίξει εκείνη την Κυριακή. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι ήθελαν να χαλάσουν αυτή την Κυριακή. Τη χάλασα και δεν. Με έτοιμά της η Περιφερειακή Ενότητα των Σερών στο Υπουργείο Ανάπτυξης είχε ζητήσει να λειτουργήσει η αγορά την τελευταία Κυριακή. Το αίτημα όμως είχε απορριφθεί. Και έτσι έπειτα από καταγγελίες στον εισαγγελέα βεβαιώθηκαν παραβάσεις από τους ελέγχους της αστυνομίας στην αγορά. Θα πάμε στα δικαστήρια και ο κ. Τζικώστας και ο κ. Μουσιάδης θα πάμε εκεί πέρα και θα πούμε την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Ότι πραγματικά έγινε αυτό διότι υπήρχε υπόσχεση και ο καθένας θα αναλογιστεί το βάρος του. Και εγώ ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας που παρέτησα τον κόσμο, έτσι, θα πληρώσουμε το τίμημά μου. Και αναλαμβάνω την ευθύνη και το είχα πει από την πρώτη μέρα.